Εγώ καταρχήν θέλω να σας πω μια μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα πλέον τώρα. Να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους και όλες, γιατί είστε εσείς που πρώτοι από όλους μέσα στην ελληνική κοινωνία το χρειάζεστε. Τη χρειάζεστε αυτή τη δύναμη, γιατί έχετε δώσει μια τεράστια μάχη, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια. Πάντα βέβαια οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ήταν οι άνθρωποι που ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης και ασκώντας όχι ένα επάγγελμα γενικά και αφηρημένα, αλλά ασκώντας λειτουργήμα. Γιατί όπως όλος ο ελληνικός λαός γνωρίζει, και αυτό θα πρέπει να σας το αναγνωρίσει και το αναγνωρίζει η πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού, δίνετε τη μάχη για να σώσετε ζωές, για να σώσετε συνανθρώπους μας. Είστε εκεί όταν σας χρειάζεται ο άνθρωπος, ο ξεχωριστός, ο νέος, ο γέρος, η οικογένεια, η λαϊκή οικογένεια, ο καθένας. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά, όταν τίθενται ζητήματα για τις ελλείψεις, για τις αδυναμίες στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν αφορά ατομικά την προσφορά των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων. Αφορά κυρίως όλο αυτό το σύστημα που δομείται, που έχει τεράστιες ελλείψεις, που έχει λειψό σχέδιο ή πολλές φορές δεν υπάρχει και σχέδιο, ή όταν υπάρχει υπηρετεί συμφέροντα τα οποία δεν ακουμπάνε τον ίδιο τον γιατρό, τον ίδιο τον νοσηλευτή, τον ίδιο τον εργαζόμενο, και βέβαια αυτό, η δυσκολία αυτή, η έλλειψη αυτή μετακυλίεται και στον ασθενή, στον άνθρωπο που έρχεται εδώ για να γιατροπορευτεί από τον γιατρό, από τον νοσηλευτή και λοιπά, να σώσει τη ζωή του, να λύσει το πρόβλημά του. Και αυτή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και βγήκαν στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα πολύ περισσότερο αυτή τη διετία με την πανδημία του COVID, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει τέλος. Ήδη βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα πανδημίας, είναι σε εξέλιξη. Η κατάσταση την ξέρετε, έτσι λένε οι ειδικοί και οι στατιστικολόγοι και οι επιστήμονες, αλλά και ό,τι στοιχεία έχουμε και σε πανευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Οι διεθνείς οργανισμοί αυτό λένε, ότι θα έχει έξαρση, θα θρηνήσουμε θύματα, και βεβαίως εδώ αναδεικνύονται και ζητήματα. Φυσικά αυτή η ώρα δεν είναι τόσο η ώρα για να αποδοθούν οι ευθύνες ή να μιλήσουμε γενικά και αφηρημένα κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση, στους υπουργούς κλπ. Υπάρχουν όμως διαχρονικές ευθύνες. Θα πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. Υπάρχουν ευθύνες και στη σημερινή κυβέρνηση, υπάρχουν στην προηγούμενη, στις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί άφησαν αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα. Και στη σημερινή κυβέρνηση υπάρχει επιπλέον η ευθύνη ότι εφόσον ξεκίνησε η πανδημία του COVID με το που ανέλαβε, δεν στήριξε ουσιαστικά, δεν θωράκισε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και κοιτάξτε να δείτε, όταν το λέμε αυτό, δεν εννοούμε ότι είναι ευθύνη μιας κυβέρνησης μόνο, ότι είναι ευθύνη ενός πρωθυπουργού μόνο, ενός υπουργού ή αν θέλετε από εκεί και παρακάτω ενός διοικητή νοσοκομείου ή της διοίκησης του νοσοκομείου, των υπεύθυνων τέλος πάντων αυτής της κατάστασης. Δεν εννοούμε ότι είναι δική τους αποκλειστική ευθύνη και μόνο. Εννοούμε ότι υπάρχει μια συλλογική ευθύνη σε αυτούς που ασκούν εξουσία, σε αυτούς που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα μέχρι τα σήμερα και σε αυτούς που έχουν τεθεί και διατεθεί να διαχειριστούν μια κατάσταση. Είναι αυτό που λέμε το συνολικό σύστημα. Και εδώ, αντί να ενισχύεται το δημόσιο σύστημα, βλέπουμε συνεχώς να συρρυκνώνεται και να απαξιώνεται. Να ενισχύεται ουσιαστικά ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Να επιχορηγείται από την κυβέρνηση, από την Υπουργεία κλπ, από τράπεζες και άλλα, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και εδώ είναι κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να τοποθετηθούμε. Εμείς ως κόμμα έχουμε τοποθετηθεί γι' αυτό. Για παράδειγμα, η επίταξη των ΜΕΘ στα μεγάλα αστικά κέντρα, φυσικά του ιδιωτικού τομέα της υγείας, έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Οι προσλήψεις μαζικά γιατρών, νοσηλευτών, άλλου διοικητικού, βοηθητικού προσωπικού στα νοσοκομεία και στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Τα βήματα που έγιναν ή που προσπαθούν με 1.000 δύο πράγματα να πιέζουν οι διοικήσεις από εδώ και εσείς με τον αγώνα σας και εμείς οτιδήποτε όλοι τέλος πάντων και άλλοι που παλεύουμε και πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι και αυτός ο ρόλος μας έτσι κι αλλιώς να λυθούν, είναι σταγόνας στον ωκεανό. Το να κάνεις μια πρόσληψη όταν χρειάζονται 20 ή το να κρατάς να παίρνεις ένα συμβασιούχο βοηθητικό προσωπικό για ένα χρόνο, λοιπόν, όταν χρειάζονται 50. Άρα, λοιπόν, είναι κρίσιμο ζήτημα το πώς δημιουργείς τις υποδομές, για να μην πω τώρα για κάποια απαρχαιωμένα μηχανήματα που υπάρχουν σε πολλά νοσοκομεία ή, ξέρω εγώ, ελλείψεις στα υπάρχοντα μηχανήματα σε κάποια, τέλος πάντων, και εδώ ακόμα στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς που και εσείς μπορείτε να τα εντοπίσετε. Άρα, λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα θεωρούμε ότι ο αγώνας είναι ο μόνος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Ή θα αγωνιστούμε ή θα παραδοθούμε. Και στο θεριό που λέγεται COVID, αλλά και στους εκάστοτε που έχουν την εξουσία ή σε άλλους που θέλουν να κερδοφορήσουν για την υγεία. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Έλεγα μέσα και στον πρόεδρο και στα μέλη της διοίκησης του νοσοκομείου πριν, ότι είναι φαύλος κύκλος όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί όταν ο γιατρός για να χειρουργήσει, για να κάνει τον έλεγχο, για να βοηθήσει, να δώσει τη θεραπεία, δεν έχει τον νοσηλευτή την κατάλληλη στιγμή δίπλα του, γιατί λείπει, δηλαδή ως προσωπικό, δεν τον έχει. Γίνεται φαύλος κύκλος, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως γιατρός. Όταν το διοικητικό προσωπικό έχει ελλείψεις και δεν μπορεί να φτιάξει ούτε το οργανόγραμμα ή να τρέξει δουλειές τρέχουσες από τις υπηρεσίες, από την καθαριότητα, από τη σύντηση των ασθενών, από άλλα ζητήματα, από εξοπλισμούς, από προμήθειες κλπ. Γίνεται πάλι φαύλος κύκλος, δεν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Όταν ζητάς αναισθησιολόγο και σου λέει η αγορά, όπως λένε, ότι δεν έχουμε αναισθησιολόγους γιατί δεν βγάζουν τα πανεπιστήμια ή δεν επιλέγουν το επάγγελμα, πάλι πας σε αυτή τη σκέψη και λες, μα εδώ είναι ο φαύλος κύκλος, γιατί το τι επιστήμη θα ακολουθήσει ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για την ιατρική και που θα ειδικευτεί, δεν μπορεί να το κανονίσει ο μπαμπάς του, η μαμά του ή ο ίδιος να έχει τις γνώσεις ή και να δει με προοπτική. Αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος σε κεντρικό επίπεδο. Μας έχετε ακούσει εμάς να λέμε και μας λένε κιόλα ότι παροχημένες ιδέες δεν γίνονται αυτά. Μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό, για ανάγκη επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού από το κράτος, για την οικονομία, για την κοινωνία. Εκεί μόνο αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να δει τα νοσοκομεία, πώς θα τα στελεχώσεις, τι ανάγκες θα δημιουργηθούν την επόμενη πενταετία, την επόμενη δεκαετία και πάει λέγοντας, για να τα λύσεις. Γι' αυτό σας λέω, οτιδήποτε και αν λέμε, αν σκεφτόμαστε, αυτά δεν είναι ιδεοληψίες. Είναι προβληματισμοί, είναι σκέψεις που πρέπει όλοι να τα βάλουμε κάτω και πρώτα απ' όλα κι εσείς μαζί με εμάς, και εμείς να ακούσουμε εσάς περισσότερο, να δούμε τι μπορούμε να προωθήσουμε και πώς να επιλύσουμε ζητήματα, αλλά πρέπει να φτάσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλος, να προχωρήσει. Δεν μπορεί να τον αφήνουμε στη μέση. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια για μια ακόμη φορά, γιατί τώρα εντάξει και σε μένα και σε άλλους συντρόφους και στους βουλευτές στην κοινωνική ομάδα δεν είναι άγνωστο το νοσοκομείο της Λιβαδιάς, ούτε η περιοχή. Τυχαίνει να είμαστε και από εδώ δηλαδή και από την περιοχή, να έχουμε ζήσει χρόνια εδώ όπως εγώ, αλλά ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια τώρα το νοσοκομείο της Λιβαδιάς ακριβώς γιατί πρέπει να αναδείξουμε και τα επαρχιακά νοσοκομεία, γιατί στην Αθήνα, από εκεί δηλαδή που εγώ εκλέγομαι βουλευτής ή άλλοι, έχω πάει σε όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου ή στη Θεσσαλονίκη ή σε όλη την Ελλάδα σε περιοδίες, γιατί τα επαρχιακά νοσοκομεία έχουν και ιδιαίτερες απαιτήσεις, ιδιαίτερες ανάγκες που πρέπει να πάρει το κράτος υπόψη. Θα πρέπει να πάρει το δημόσιο, οι οργανισμοί, η κυβέρνηση, τα υπουργεία. Και από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι συμβάλλει η σημερινή συνάντηση, γιατί εδώ τώρα δεν ήρθαμε για να σας πούμε λόγια, ούτε για να κάνουμε μια γενική πολιτική συζήτηση εφόλης της ύλης. Ήρθαμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα στοιχεία, γιατί έχοντας καταθέσει προχτές όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και οι 15 βουλευτές δηλαδή μια επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για την κατάσταση των νοσοκομείων και του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι υποχρεωμένος να το φέρει στην Ολομέλεια, όπου εκεί θα μιλήσουμε και εμείς που κάνουμε οι επερωτώντες βουλευτές, αλλά έχουν δικαίωμα να μιλήσουν εκτός από την κυβέρνηση και τους υπουργούς και όλα τα κόμματα. Από τα άλλα κόμματα με εκπροσώπους που θα ορίσουν είτε τους αρχηγούς τους, είτε άλλους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Άρα η συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων, είτε από εδώ είτε από άλλα νοσοκομεία, γιατί τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί σας παντού σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να τα προωθήσουμε ακριβώς για να πιέσουμε. Και δεν θα πιέσουμε μόνο για το απότερο μέλλον, εμείς πιέζουμε και για το σήμερα. Δεν διστάζουμε να το έχετε καθαρό αυτό, και στη Βουλή να τα λέμε έξω από τα δόντια και καθαρά, και στους διαδρόμους να πιέζουμε τους βουλευτές, τους υπουργούς και την κυβέρνηση, και στα υπουργικά γραφεία να πηγαίνουμε και να διεκδικούμε, γιατί θεωρούμε ότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Και την ίδια στιγμή είμαστε μπροστά και στους αγώνες των υγειονομικών, γιατί χωρίς αγώνα, χωρίς πάλι, μόνο με φημωμένα στόματα, χωρίς να λες αυτό που διεκδικείς, δεν πάει μπροστά η κοινωνία. Αλλιώς θα ήμασταν στην εποχή των σπηλαίων ακόμα. Άρα χρειάζεται και αγώνας και έξω από τη Βουλή και μέσα στη Βουλή, παντού όπου μπορούμε να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε, να γίνει έστω κάτι καλύτερο για το λαό μας, για τον τόπο μας.